ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και τον Ανδρόνικο Κακουλίνα γυρίζει πίσω. Ο Γκόμεθ πάρα πολύ ωραία για τον Λέσιαξ με προοπτική Ομόνια με τέσσερις παίκτες να περιμένουν την παλιά. Ο Λοΐζου 1-0 με δημιουργό τον Λέσιαξ και σκόρερ τον Λοΐζου. Η Ομόνια στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ. Εδώ ξανά δείτε τον Λέσιαξ. Βρίσκει τον Λοΐζου, είναι εντελώς μόνος, εκτεθειμένη η άμυνα της ΑΕΛ. Θα κάνει το δυνατό σουτ και θα νικήσει τον Βοζίνια. Έτσι η Ομόνια θα μπει με τους καλύτερους Ιωνούς στον ντέρμπι, προηγούμενη με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολ. Χτελεί με δύναμη ο Αβραάμ, η μπάλα χαμηλά, το σούτ από μακριά από τον Τόρες, φεύγει έξω. Αβραάμ από πολύ μακριά το σούτ, ο Φαμπιάνο. Τόρες που δεν απείλησε τον Φαμπιάνο. Το σούτ λοιπόν του Αβραάμ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των παιχτών της ΑΕΛ. Αβραάμ και Ριέρα. Ο Ριέρα εκτελεί με σέντρα στην περιοχή. Ο Μπάμπιτς από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει την φάση ιδανικά. Αυτή ήταν ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εδώ προηγουμένως η φάση από την στατική από την εκτέλεση του φάουλ από τον Ριέρα. Στατική φάση για την ΑΕΛ. Βλέπετε τον Μπάμπιτς να μην μπορεί από κοντά. Τελεί ο Γκόμεθ, η μπάλα πέρασε και ο Βοζίνια απέκρουσε εντυπωσιακά. Να λοιπόν που η Ομόνια απειλεί και παράγοντες των δύο ομάδων ζουν έντονα. Δείτε την απόκρουση του Βοζίνια. Έχοντας μπροστά του δύο παίκτες της Ομόνιας, δεν ήταν καθόλου εύκολο να αποκρούσει ο Ντούρης. Ήταν πολύ κοντά στην μπάλα ο Βοζίνια. Θα δώσει στον Τόρες, έγινε το σουτ, η μπάλα κοντράρει νομίζω στον Γκόμεθ και καταλήγει κόρνερ. Ο Τεϊσέιρα, ο Τόρες, πέρασε, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Φαμπιάνο. Ενώ πήγε να μπει στην φάση ο Μπάμπιτς. Εδώ η προσπάθεια από τον Τόρες, αν και είχε πολύ κόσμο μπροστά του, δεν ευνηδιάστηκε ο Φαμπιάνο. Δείτε τον Μπάμπιτς που πάει να μπει στην φάση, αλλά περνά από μπροστά του η μπάλα και δεν μπορεί να κερδίσει την κεφαλιά. Βγαίνει με πολύ καλή προοπτική το γύρισμα στον Τσιονί, το σούτ, κόντρα από την άλλη πλευρά τώρα και κόρνερ. Ενώ ο Ριέρα εκτέλεσε την μπάλα δίνοντας ύψος. Ο Μπάμπιτς στην περιοχή τον προλαβαίνει ο Λέσιαξ. Τελευταία στιγμή χάθηκε η ευκαιρία. Δείτε ξανά την εκτέλεση. Ο Μπάμπιτς είναι ο παίκτης που φεύγει από κανονική θέση. Κατεβάζει την μπάλα σαν από μηχανής θεός. Ο Γιάν Λέσιαξ σώζει την Ομόνια σχεδόν από βέβαιη παραβίαση, γιατί ήταν μόνος απέναντι από τον Φαμπιάνο και από την εστία. Παλιά από τον Στραυσκόφσκι. Αντωνίου από πολύ μακριά επιχειρεί το σούτ, είναι άστοχος. Στο 53ο λεπτό λοιπόν η φάση με τον Ριέρα με το κεφάλι να στρώνει τον Αντωνίου. Να επιχειρεί το σούτ τον Φαμπιάνο να πέφτει, αλλά να βλέπει την μπάλα να φεύγει δεξιότερα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Έβαλε την κόντρα, κατέληξε στον Ντούρης. Γύρισμα στον Τιάκο που έκανε το σούτ, ο Βοζίνια. Τον Βοζίνια σε ετοιμότητα να αποκρούει αυτό το δυνατό σούτ που γίνεται από τον Ισελθόντα Τιάκο. Δύσκολη απόκρουση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Παίζουν κοντά οι δυο τους. Σούτ από τον Ντανίλο, πέφτει στη γωνία. Ο Φαμπιάνο. Εδώ ξανά. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το δυνατό σούτ, συρτό στη γωνία. Ντανίλο. Άλλαξε ωραία με τον Σάντος. Ο Ντανίλο μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Έκανε το σούτ, απέκρουση ο Φαμπιάνο. Το νωρίτερα, το δυνατό σούτ από τον Ντανίλο στη σωστή θέση. Απέκρουσε με τις γροθιές του ο Φαμπιάνο. Έτρεξε ο Λάγκ να τον κλείσει. Πρόλαβε ο Τόρες και γύρισε σταθερά ο Φαμπιάνο. Σίτο Ριέρα εκτελεί, παραπάει στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε η κεφαλιά πάνω στον Φαμπιάνο από τον Ράσο. Τόρες με αντίπαλο τον Λάγκ. Ήρθε και ο Λέσιαξ, ο Τόρες με το αριστερό το σούτ, η μπάλα πήγε στον Μαέ. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, ισοφαρίζει η ΑΕΛ στο 92ο λεπτό. Χρυσή αλλαγή του Ντούσαν Κέρκες. Ο Μαέ σημειώνει το τέταρτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Η επιθετικότητα της ΑΕΛ αποφέρει καρπούς σε ένα καθοριστικό σημείο για την τελική έκβαση του αγώνα.
Εδώ ξανά το ξεκίνημα η φάση. Με τον Τόρες να αποφεύγει τον Λέζαξ. Η μπάλα καταλήγει στον Μαέ, έχοντας δύο αντιπάλους. Καταφέρνει να γυρίσει και να στείλει στην απέναντι γωνία την μπάλα. Ο Φαμπιάνο ήταν αδύνατον να αντιδράσει. Πέρασε κάτω από τα πόδια του Λούφνερ η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει. Ένα πολύτιμο γκολ. Ξανά και ξανά κόντραρε στον Λέζαξ και στη συνέχεια ο Μπαέ με αυτόν τον άψογο τρόπο εκτέλεσε τον Φαμπιάνο, σημειώνοντας το 1-1. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.